Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Σήμερα θα κάνουμε τσουρεκάρες γεμάτες ίνες, μοσχοβολιστές, εύκολες, χωρίς κόπο. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το προζύμι σε 150 γραμμάρια χλιαρό νερό. Θα διαλύσω 3 φακελάκια ξερή μαγιά. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξερή μαγιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 75 γραμμάρια νοπή. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Από το 1 κιλό αλεύρι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συνταγή, θα πάρουμε 3 κουταλιές της σούπας για το προζύμι. Καλό ανακάτεμα. Θα σκεπάσουμε μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε σε ζεστό μέρος για μισή ώρα για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Τώρα, για τη ζύμη θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια πολύ ζεστό γάλα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 120 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 3 μεγάλα αυγά, μία κουταλιά του γλυκού μαχλέπι, μία κουκαλέπι, χυμό από ένα πορτοκάλι, 320 γραμμάρια ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι. Και εδώ στο γουδί μου, μέσα σε μία κουταλιά της σούπας, έχω σπάσει 2-3 δάκρυα μαστίχας και 1 κιλό αλεύρι. Το γάλα θέλουμε να είναι καυτό και αυτό θα βοηθήσει στο να λιώσει ζάχαρη. Για το προζύμι θέλουμε χλιαρό νερό, γιατί δεν θέλουμε να κόψει η μαγιά. Εάν τη βάλουμε σε καυτό νερό, η μαγιά δεν θα ενεργοποιηθεί. Το γάλα όμως το θέλουμε ζεστό, γιατί θα βοηθήσει να λιώσει ζάχαρη. Και μέχρι να προσθέσουμε όλα τα υλικά, ανακατεύοντας, θα πάρει και σωστή θερμοκρασία, θα κατέβει η θερμοκρασία του. Θα ρίξουμε μέσα το χυμό από το πορτοκάλι. Το ξύσμα. Το μαχλέπι και το κακουλέ, τη μαστίχα, και θα ρίξουμε τώρα και τα αυγά μας ένα-ένα. Θα σας δείξω το προζύμι πως έχει γίνει, έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για να μπει και αυτό στο μείγμα. Ανακατεύουμε. Και τώρα θα ρίξω μέσα στο αλεύρι. Το αλεύρι θα το ρίξω όλο μαζί. Τελευταία θα ρίξω μία πρέζα αλάτι. Τα ακριβή υλικά της συνταγής θα τα βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Και τώρα θα αρχίσουμε να ρίχνουμε μέσα το βούτυρο σε δόσεις.
Τώρα να σας πω, τα τσουριάκια δεν θέλουν ιδιαίτερο ζύμωμα. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ο συνολικός χρόνος που μου παίρνει συνήθως για να γίνει αυτή η διαδικασία είναι το δεκάλεπτο. Επίσης να πούμε ότι αυτή η ζύμη δεν είναι όπως το ψωμιού. Δεν χρειάζεται ζύμη με μπουνιές δηλαδή. Απλά διπλώνουμε από κάτω προς τα πάνω. Η ζύμη μου είναι έτοιμη. Έχει απορροφηθεί όλο το βούτυρο. Μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά το απορροφάει στο ζύμωμα. Και τώρα θα τη σκεπάσουμε μία μεμβράνη και θα τη βάλω σε ζεστό μέρος για ένα τρίωρο. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έχει φουσκώσει πάρα πολύ ωραία. Την ξεφουσκώσω τώρα. Μια πολύ ωραία ζύμη. Θα χωρίσω τη ζύμη μου σε τρία μέρη. Λίγο αλεύρι στο πάγκο μας. Παίρνω το ένα το κομμάτι από τα τρία που έχω χωρίσει. Θα το χωρίσω και αυτό σε τρία μέρη. Με το μάτι το κάνω. Αν θέλετε μπορείτε να τα ζυγίσετε. Και ανοίγουμε σε κορδόνια. Έχω βάλει τα κορδόνια μου στη σειρά. Θα σηκώσω το μεσαίο κορδόνι και θα περάσω το κορδόνι που έχω από δεξιά μου, ακριβώς από κάτω. Μετά κάτω από το δεξί κορδόνι θα περάσω το αριστερό. Και η συνέχεια είναι εύκολη. Θα το γυρίσω από την άλλη πλευρά και θα κάνω το ακριβώς το ίδιο. Τα τσουρέκια μου είναι έτοιμα. Θα τα σκεπάσω τώρα πάλι και θα τα αφήσω σε ζεστό σημείο για να φουσκώσουν ξανά, να δώσουν ξανά για περίπου μία ώρα. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ πέρα έναν κρόκο αυγού με 2-3 κουταλιές νερό. Καλό ανακάτεμα. Τα τσουρεκάκια μου έχουν φουσκώσει όμορφα. Θα τα λείψουμε πάρα πολύ απαλά. Θα τα πασπαλίσουμε από πάνω με σωσαμάκι. Τα τσουρέκια είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς στις αντιστάσεις, στη μεσαία σχάρα για 40 με 45 λεπτά αναλόγως με το φούρνο. Τα τσουρέκια μου είναι έτοιμα. Τα έχω βάλει πάνω σε μία σχάρα να κρυώσουνε. Είναι ωραία μαλακά. Γεμάτα ίνες.
αυτή ήταν η συνταγή μου. Και μέχρι την επόμενη, σας εύχομαι καλό Πάσχα και να είστε όλες και όλοι καλά.